Το επόμενο καθοριστικό βήμα για υλοποίηση της Συμφωνίας Ελληνικής Συνεργατισμού είναι γεγονός. Σχεδόν το 100% των μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας που συμμετείχαν στη σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκριναν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 150 εκατομμύρια. Πλέον αναμένεται η τελική έγκριση από τις Ευρωπαϊκές Αρχές στις 3 Σεπτεμβρίου, ενώ οι μετοχές αναμένεται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο εντός Δεκεμβρίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Τράπεζας τόνισε πως μετά τη συμφωνία με τον συνεργατισμό μπορούν πλέον να δουν την Τράπεζα Κύπρου στα μάτια όσον αφορά το μέγεθος, καθώς ο ισολογισμός της Ελληνικής έχει αυξηθεί κατά 150%. Επιπλέον, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν αισθητά, ενώ διασφαλίζεται και η κερδοφορία της Τράπεζας. Σύμφωνα με τον Ιωάννη Μάτση, οι δύο μεγάλοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ελληνική Τράπεζα είναι η μεγάλη έκθεση σε κυβερνητικά ομόλογα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και η όλη διαδικασία ενσωμάτωσης του συνεργατισμού. Η διαδικασία ενσωμάτωσης θα διαρκέσει περίπου 15 μήνες. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει ενεργό ρόλο, ενώ θα συσταθεί ειδικό τμήμα με εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην υλοποίηση της ενοποίησης. Όσον αφορά τώρα, τα υποκαταστήματα του συνεργατισμού θα κλείσουν σταδιακά 100. Οι πελάτες της συνεργατικής τράπεζας θα εξυπηρετούνται αρχικά από τα εναπομείναντα υποκαταστήματα, ενώ στόχος είναι το συντομότερο να μπορούν να χρησιμοποιούν και όλα τα υποκαταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας. Παράλληλα, ο Ιωάννης Μάτσης ξεκαθάρισε πως οι όροι των δανείων του συνεργατισμού που θα μεταφερθούν στην Ελληνική θα παραμείνουν ως έχουν και δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή. Όσον αφορά τις καταθέσεις, τα καταθετικά επιτόκια, τα οποία στον συνεργατισμό ήταν ψηλότερα από τις εμπορικές τράπεζες, θα αναπροσαρμοστούν σταδιακά στα νέα δεδομένα. Τέλος, η επιλογή των 1.100 εργαζομένων του συνεργατισμού που θα μεταφερθούν στην Ελληνική θα γίνει έπειτα από διαβούλευση με την ηγεσία της συνεργατικής τράπεζας, ενώ η αναβάθμιση των μισθών τους στα επίπεδα της Ελληνικής θα γίνει κατόπιν απόδοσης και αξιολόγησης.